Κυρίες και κύριοι, από την Πέτσα Βακαλοπούλου, live, όλα παίζουν! Καλησπέρα. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ονομάζομαι Κατερίνα Καινούριου. Φαντάζομαι με ξέρετε από το δέστε τους. Λοιπόν, φέτος ορίμασα. Νιώθω πως έχω αλλάξει πάρα πολύ ξαφνικά. Έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Εξηγήστε μας. Να, έχω κόψει τα μαλλιά μου. 2 ολόκληρους πόντους. Έχω ελαττώσει σημαντικά τις βλεφαρίδες μου. Κοιτάξτε. Τέλος πια η βλεφαρίδα πεταλούδα. Μόνο τουφάκια. Αλήθεια. Στην τρέσσα που φοράω. Κάποια πιο ουσιαστική αλλαγή. Το καταλάβατε. Ναι, ναι. Έχω κοντίνει τα τακούνια μου. Πλέον φοράω μόνο 14 πόντα. Από 17 πόντα που φορούσα. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιο χαρακτηριστικό σας. Αχ, ναι. Είμαι ερωτευμένη. Φαντάζομαι με έχετε δει σε selfie με τον αγαπημένο μου. Καλέ, το έγραψα και το δελτίο τύπου του Α. Μην νομίζετε. Είναι σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Γιατί ο έρωτας μου έδωσε τη δύναμη. Και έτσι τους ξεπάστρεψα όλους. Επιτέλους, έμεινα μόνη στην απογευματινή ζώνη του Α. Νομίζεις. Στη θέση σας παρακαλώ. Ωραία. Τώρα περάστε μπροστά. Μου κάνεις καψόνια? Τέλος αυτά. There's a new sheriff in town. My name is Lianos. Γιώργος Λιάνος. Έχετε να πείτε κάτι άλλο, Sheriff? Ναι. That's a new sheriff in town. Τώρα το είπαμε τη φωνή του Άδωνη. Συνεχίστε. Άκου φίλε, there's a new sheriff in town. Τώρα έκανα το γεωργιού. Είμαι πολύ καλός στις μιμήσεις. Μπορείτε να μιμηθείτε τον Νίκο Μουτσινά? Όχι, λυπάμαι. Αλλά ακούστε την ιστορία μου. Εγώ ήμουν για χρόνια παιδί του Αντένα. Όλα πήγαιναν καλά. Σχεδόν. Γιατί κάποια υποψία με βασάνιζε. Ως μια μέρα το πήρα απόφαση. Κάναμε το DNA test. Και το DNA test έδειξε αυτό που φοβόμουν. Δεν ήμουν πραγματικό το παιδί. Έτσι έψαξα να βρω μια καινούργια οικογένεια. Εκτός από τις μιμήσεις, έχω κι άλλα ταλέντα. Κάνω καλές φατσούλες, μούτες. Μια κοίτα. Χαριτωμένος. Ε? Και αυτή είναι η αγαπημένη μου, κοίτα. Φατσούλα παρουσιαστή που βρίσκεται ανάμεσα σε 3 γυναίκες. Να περάσει η επόμενη! Ε! Είπαμε. There's a new sheriff in town. Γιατί το λέτε αυτό συνεχώς? Γιατί είναι το μόνο που θυμάμαι. Να περάσει η επόμενη! Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκω. Συστηθείτε σωστά, παρακαλώ. Ονομάζομαι Αλέκα Καμιλά. Οκ. Okay. Κάτι άλλο? Είμαι μητέρα τριών παιδιών. Το έγραψε και το δελτίο τύπου. Τι πάθατε, γιατί μιλάτε? Τίποτα. Είναι αυτό με το πόδι, ε. Το ξέρω, μωρέ, μου συμβαίνει πάντα. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, απλώνω το πόδι μου. Τους αποστομώνω όλους. Φαίνεται το πόδι μου έχει μαγικές ιδιότητες. Εκτός από μητέρα και ιδιοκτήτρια μαγικού ποδιού, κάτι άλλο? Μπορώ και να το τραγουδήσω. Παμ, 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 είμαι η Αλέκα, η Καμιλά. Μια εργαζόμενη μιλφάρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν έχω τίποτα το special, το καταπληκτικό. Αλλά στο τέλος κάνεις ό,τι θέλω εγώ. Τι θέλετε να κάνω τώρα? Πες να περάσει η επόμενη. Να περάσει η επόμενη. Yo, με λένε Μπέτι και είμαι χρόνια στο κουρμπέτι. Δες να με βαφτείς ανέμα, με φωνάζουν Μπέτι, γιατί ο μπαμπάς δεν ήθελε να κάνει μου χαμπέτι και εκεί που όλοι νόμιζαν πως θα βγει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να το πείτε κι εσείς τραγουδιστά. Α, όχι. Μα αφού μπορώ να τραγουδήσω, να χορέψω και να παίξω. Ναι, αλλά δεν σας φέραμε εδώ γι' αυτό. Αλλά? Για να τσαλακώσετε την εικόνα σας. Για περιουσία στα μπότοξ έχω φάει. Και εσείς θέλετε να τσαλακωθώ? Μα Μπάρμπι έχουμε. Να κάνω τον Γκεν. Και Κεν έχουμε. Σιγά τον Γκεν. Ωραία. Τσαλάκωμα θες. Θα το έχεις. Φέρτε μου τις εικόνες μου παρακαλώ. Ευχαριστώ καλόν. Γιατί και παρουσιάστρια είμαι. Και μοντέλο είμαι. Και ηθοποιός είμαι. Και τραγουδίστρια. Και
μάνα και σύζυγος και τα κάνω όλα και συμφέρω. Αλλά μέχρι να το πάρετε εσείς χαμπάρι, θα φτάσω τα 70! Σας ευχαριστώ. Κατάλαβα. Πηγαίνετε να ετοιμαστείτε. Σε 30 βγαίνετε.